Καλέσουν τα μέλη της αρχής κατά της διαφθοράς, αδιάφθοροι με χένκια αμεροληψίας. Το έχουμε θέσει έτσι, κύριε Θεοπέμπτου, με αυτό το μικρό τίτλο για να εκφράσουμε το κλίμα που, έτσι, που προκύπτει από τα όσα λέχθησαν χθες στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής. Ζητούνται ουσιαστικά χένκια αμεροληψίας και είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό, ε. Καλημέρα σας, κύριε Θεοπέμπτου. Καλημέρα σας. Ναι. Πραγματικά είναι μεγάλη κουβέντα. Όλοι γνωρίζουν ποιος είστε. Όλοι γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, οπότε καταλαβαίνετε ότι έντια είναι εύκολη δουλειά τούτη που αναλαβαίνει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Το αναγνωρίζουμε τούτο σίγουρα. Μάλιστα. Αυτά τα εχέγγυα αμεροληψίας έχουν καθοριστεί από τον νόμο με συγκεκριμένες πρόνοιες περί ασυμβιβάστων να μην έχουν διατελέσει σε κανένα χρονικό σημείο αυτά τα μέλη ως κομματικά στελέχη σε θέσεις κομματικών στελεχών, να μην έχουν διατελέσει σε θέσεις υφυπουργών, καθορίζονται 4-5 αξιώματα σε εκτελεστικής εξουσίας τα οποία αποκλείονται κλπ. Και επίσης τα γνωστά συμβίβαστα που να μην συνδέονται με διάφορες δραστηριότητες επιχειρηματικές και άλλες συμφέροντα κλπ. Πιστεύετε ότι με δεδομένο ότι αυτά τα άτομα πρέπει να εργαστούν με εξαετή θητεία και απαγορεύεται να λαμβάνουν μισθό από άλλη εργασία, πιστεύετε ότι έχουμε ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο οι οποίοι να μην είναι συνταξιούχοι που να πληρούν αυτά τα προστόματα και να αφήσουν τις δουλειές τους για να απαρτήσουν αυτή την αρχή, για να μην έχουμε ξανά ένα σώμα συνταξιούχων, γιατί αυτό θα είναι με εξαετή θητεία? Εγώ θεωρώ πως η απάντηση είναι ναι. Μάλιστα να αναφέρω ότι υπάρχει μια ψηλή αμοιβή, επομένως είναι και το θέμα του ότι πρέπει να βρεις τον χρόνο, αλλά αξίζει τον κόπο και τον χρόνο που θα αφιερωθεί εκεί, γιατί υπάρχει και υψηλή αμοιβή. Ναι. Και δεν ξέρεις πού μπορεί να οδηγήσει μετά η εμπειρία σου η οποία θα αποκτήσεις σε μια τέτοια επιτροπή. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι των ελκυστικών, πέραν από ότι είναι και ο μισθός, αλλά είναι και η φοβερή εμπειρία που θα αποκτήσει κάποιος 6 χρόνια. Ναι, αλλά ζητούνται άτομα εγνωσμένου κύρους. Σίγουρα υπάρχουν. Ναι, βέβαια. Και εγνωσμένου κύρους είναι άτομα τα οποία ήδη έχουν διανύσει μια πορεία, μπορεί να διανύουν μέχρι τώρα μια πορεία επαγγελματική και θα κλείσουν αύριο έναν πελατειακό κύκλο για να ενταχθούν σε αυτή την αρχή. Θεωρώ ότι και κάποιος που κλείνει ένα γραφείο υπηρεσιών, γιατί προνοεί μέσα ο νόμος να, ο ένας να είναι από ελεκτικό οίκο, ο άλλος να είναι νομομαθής, ένας ενεργός επαγγελματίας αφήνει πίσω του έναν πελατειακό κύκλο και χωρίς να θέτουμε υπόνοιες αμφισβήτησης για οποιονδήποτε, αυτά τα εχέγγυα αμεροληψίας πώς διασφαλίζονται? Ναι, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολη δουλειά, το αναγνωρίζω. Mm-hmm. Δεν είναι απλό πράγμα, γι' αυτό υπάρχει και το εύρος, αν θέλετε, του κόσμου το οποίο υπάρχει στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που προέρχονται από διάφορους τομείς. Mm-hmm. Έχουμε μέσα ακαδημαϊκούς, υπάρχουν δικηγόροι, λογιστές, προεδικαστής, mm-hmm. επομένως υπάρχει ένα εύρος μέσα στην Επιτροπή ακριβώς για να διασφαλίσεις ότι θα υπάρχει αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, πρέπει να γίνεται αυτό το οποίο λέμε με το due diligence ή αν θέλετε αυτό που λένε και οι τράπεζες το know your customer, mm-hmm. δηλαδή τον κόσμο τον οποίο θέλεις να συνεργαστείς μαζί του, να μαθαίνεις όλα του τα στοιχεία. Από τη συζήτηση χτες, εγώ έχω κατανοήσει και το αντιλαμβάνομαι ότι είναι πρόβλημα το 40 μέρες που υπήρχε μέσα στον νόμο ότι πρέπει σε 40 μέρες να παραδώσουν αυτόν τον κατάλογο. Ίσως να μην ήταν αρκετός ο καιρός που είχαμε και θα πρέπει ίσως να επανέλθουμε πίσω στον νόμο όταν μπορούμε το Σεπτέμβριο για να το αλλάξουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί 40 μέρες δεν δόθηκε ευκαιρία για πραγματικά μεγάλων έλεγχων. Ίσως λέω εγώ να μην είχαν το χρόνο να το κάνουν. Ίσως. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να πω ότι εγώ είχα κάνει το σχόλιο μου για το γεγονός ότι υπάρχουν μέσα στον κατάλογο άτομα τα οποία σχετίζονται με πολύ γνωστούς επιχειρηματίες, με διαβατήρια, με τέτοια πράγματα.
Ναι. Τράπεζες. Αυτό εύλογα το θέτετε, αλλά είναι και κάτι που πολύ πιο εύκολα από άλλες διασυνδέσεις μπορεί να εντοπιστεί. Γι' αυτό και το εντοπίσατε και το θέσατε με την έναρξη της συζήτησης αυτής, έστω και για κλεισμένων των θυρών. Δεν μας αφορούν ονόματα κλπ. Οι διασυνδέσεις αυτές φαίνονται. Απλά είναι και απορία των πολιτών και κόσμου που προβληματίζεται για άλλων ειδών ασυμβίβαστα, υπό την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα μπουν θα είναι ιδιώτες οι οποίοι θα έχουν αφήσει πίσω τους έναν πελατειακό κύκλο πιθανόν. Εάν είναι ακαδημαϊκοί, έτσι, σε μια άλλη τώρα πλευρά, εάν είναι ακαδημαϊκοί, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και ακαδημαϊκοί και να είναι και στην αρχή, γιατί δεν μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή από άλλη εργασία. Άρα έχουμε ένα άτομα, ζητούνται άτομα τα οποία θα εγκαταλείψουν τις εργασίες τους. Γι' αυτό λέω, μήπως καταλήξουμε ξανά στους συνταξιούχους. Όχι ότι πιστεύω ότι πρέπει να ασκούν, είναι σωστό αυτό ότι δεν πρέπει να ασκούν άλλη εργασία. Τίθενται όμως τα ερωτήματα αυτά, είμαστε μικρός τόπος και ποιοι είναι αυτοί που δεν θα ασκούν άλλη εργασία, ποιοι είναι αυτοί που θα είναι ακαδημαϊκοί αλλά δεν θα διδάσκουν, που θα αφήσουν τις δουλειές τους και μετά από 6 χρόνια, γιατί οι εγνωσμένου κύρους άνθρωποι μπορεί να λαμβάνουν και μεγαλύτερες αμοιβές από αυτές που θα τους δίνονται ως αποζημίωση με βάση των νόμων. Αποζημίεσαι, λέγεται, ο μισθός των μελών. Έχουμε δει στο παρελθόν και ανθρώπους νομομαθείς που εγκατέλειψαν τις δουλειές τους και πήγαν και έκαναν μία θητεία στην αναθεωρητική αρχή προσφορών και μετά δεν επαναδιορίστηκαν. Και πήγαν, γύρισαν πίσω στο επάγγελμά τους και ξεκινούσαν με έναν κενό 6 χρόνων. Είναι και σωστό αυτή η αρχή να έχει εξαίτη θητεία? Μήπως έπρεπε από το δημόσιο τομέα να επιλεχθούν κάποια άτομα, ίσως έτσι η αρχή της ισοβιότητας να τους δίνει και περισσότερα ηχέγγυα μεροληψίας από το να έρχονται από τον ιδιωτικό χώρο για 6 χρόνια κάποιοι και μετά να διορίζονται κάποιοι άλλοι? Εξετάστηκε αυτό? Έχει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι ο χρόνος που δώσαμε στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, είναι η διαδικασία, δηλαδή για παράδειγμα έπρεπε κάποιος να κάνει αίτηση ή όχι, έπρεπε να βγει ανακοίνωση ότι δεχόμαστε αιτήσεις από όσους ενδιαφέρονται. Είναι το θέμα το οποίο έπρεπε να το δούμε ίσως τι γίνεται αν κάποιος, αν θα μπορεί κάποιος να επιστρέψει πίσω στην εργασία του μετά από την εξάχρονη θητεία. Εμφανίστηκαν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε με την υποβολή του των 15 ατόμων που είχαμε χτες. Καταλαβαίνετε, είναι η πρώτη φορά που μπήκε σε εφαρμογή ο νόμος. Βεβαίως. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε, έχετε απόλυτο δίκαιο. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι ότι αν ήμουν στο Συμβούλιο, δηλαδή θα μπορούσε το Συμβούλιο να κάνει καλύτερη δουλειά, αν έπρεπε να είναι έτσι, έπρεπε να γίνει άλλος πώς. Δηλαδή, άμα βάλεις τη θέση σου, άμα βάλεις τον αυτός του τη θέση του Συμβουλίου, καταλαβαίνεις τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Ναι, είχαν τους περιορισμούς του υπάρχοντος νόμου οι άνθρωποι. Ναι, ίσως να έπρεπε να είχαμε και μεγαλύτερο εύρος για να καλύπτουμε τομείς και γνώσεις, να μην είναι μόνο έναν τόσο μικρό συγκεκριμένο, γιατί ο κόσμος ξέρει τον κόσμο του. Εάν κάποιος είναι δημοσιογράφος, ξέρει καλά τους δημοσιογράφους ή ξέρω εγώ και τους πολιτικούς ίσως. Αν όμως είναι κάποιος τραπεζίτης, ξέρει τον κόσμο των τραπεζών. Αν είναι developer, ξέρει τον κόσμο των developers. Ίσως να έπρεπε να είμαστε, να βρίσκαμε έναν τρόπο να καλύπτουμε σε διασυνδέσεις και γνώσεις μεγαλύτερων πεδίων μέσα στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο από αυτό που κάναμε. Αλλά από την άλλη, να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξουμε ποιοι θα έχουν αυτήν τη δύναμη να βάλουν μέσα στον κατάλογο άτομα, όπως είναι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Και είναι μια δουλειά η οποία καταλήξαμε να κάνουμε το Γνωμοδοτικό μετά από συζητήσεις πολλές.
Και ήταν μια λύση η οποία έδωσε ο δικηγορικός σύλλογος και η οποία αγκαλιάστηκαν από όλους μας. Ναι. Αλλά πιθανόν τα όσα τώρα είναι υπό επεξεργασία να μας οδηγήσουν, να σας οδηγήσουν εσάς τους νομοθέτες σε μελλοντικά συμπαράσματα ότι ο νόμος μπορεί να χρήζει τροποποιήσεων, γιατί το θέμα είναι καινούργιο. Είναι ένας θεσμός νεοεισερχόμενος και όπως συμφωνούμε, τα εχέγγυα της αμεροληψίας είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για να διασφαλιστούν σε μια τόσο μικρή κοινωνία όσο η δική μας και ειδικότερα όταν αυτά είναι απαραίτητα για το θέμα της πάταξης της διαφθοράς με την εισαγωγή αυτού του νέου θεσμού. Όμως γνωρίζω, κύριε Θεοπέμπτου, ότι πρέπει να μπείτε σε μία συνεδρία επιτροπής της Βουλής. Γι' αυτό θα σας αποδεσμεύσουμε, παρόλο που σίγουρα δεν έχουμε ολοκαλύψει όλες τις καινούριες είναι αυτές. Είναι μεγάλο θέμα, πράγματι, Να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά επί συναφών θεμάτων. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.